ήρθα κι εγώ και καλημέρα ρε παιδιά, τι κάνετε, πώς και από το μέρη μας. Καλά καλημέρα δεν λέτε στο χωριό σου. Δεν ήρθα με κοπηλιά. Καλημέρα δεν λέτε στο χωριό σου, Νικά, εσύ. Εγώ τι ήρθατε να κάνετε εδώ. Στο χαρτί σας σερβιτόρος. Αγόρι μου καλημέρα σου. Γέλα Μαρή. Τελειώσαμε τα pancakes, μπορώ να σου πω ότι δεν μπορώ να κουνηθώ, εσείς μπορείτε να κουνηθείτε. Όχι, με το ζόρι κουνιόμαστε. Θέλω να μου κάνεις ένα review για το τζαλαπετινό, για να έρθουν, αν θέλουν να έρθουν κάποιοι για να φάνε brunch. Είναι ωραία. Ε, ωραία. Εγώ... Βλέπετε κάποια, πες εσύ. Ελάτε, αλλά να μην έχετε φάει πολύ τρεις μέρες. Ναι, έχουμε σκάσει, είναι φοβερά. Είναι και ποιότητα καλή. Και ωραία νόστιμα πράγματα. Εγώ ψηφίζω, δηλαδή, μέχρι το 10, πόσο το βάζω. 11. Α, τόσο ωραία. Μια χαρά, 11. Ελάτε τσαλαπετινό. Λοιπόν, θα τα πούμε πιο μετά. Και γεια σας ξανά. Έχουν περάσει ώρες, δηλαδή, αρχικά, δηλαδή, ουσιαστικά, μία ολόκληρη μέρα, γιατί πολύ απλά φάγαμε τα pancakes. Καβακώσαμε με όλη την έννοια της λέξεως και παιδιά δεν μπορούσα καθόλου, ήρθα σπίτι, μετά έφτιαξα μια φραπεδιά γιατί κοιμόμουν και όρθια, δεν είχα πάρει καφέ εκεί πέρα στην καφετέρια στο τζαλαπετινό, οπότε ήρθα εδώ πέρα, έφτιαξα τη βρασικά, έκανα μπάνιο γιατί είχα μουλιάσει από τον υδρότα, έκανα τη φραπεδιά μου και μετά παιδιά επειδή θα πηγαίναμε για μπάνιο το απόγευμα έπεσα να κοιμηθώ, είδα τελείωσα τη σειρά μου στο Netflix το χάος που άφησες πίσω σου, φανταστικό και μετά κοιμήθηκα, τέζα, πήγαμε για μπανάκι και γυρίσαμε 10 η ώρα. Οπότε σας καλωσορίζω στην καινούργια μέρα, Σάββατο σήμερα, η ώρα είναι 9 παρά 10 και όπως βλέπεις έχω βάλει το μαγιό μου γιατί σήμερα λέει θα πάμε με τα ξαδέρφια μου στις πισίνες. Οι πισίνες είναι εκτός Καβάλας, εμείς δεν έχουμε πισίνες ακόμα εδώ πέρα. Είναι στην Δράμα. Τώρα μέσα στην Δράμα είναι, εκτός Δράμας είναι, πάντως είναι ο δρόμος προς Δράμα. Δεν έχω ξαναπάει. Καλημέρα. Εντάξει, Γιούρια. Οπότε ετοιμαζόμαστε για να πάμε στις πισίνες. Λοιπόν, βασικά, πού είναι το αντιλιακό μου, γιατί χωρίς αντιλιακό, πού πας μάνα μου. Αυτά, τι άλλο έχω να σου πω, ότι πρέπει να βάλω τα αθλητικά μου, γιατί εγώ δεν μπορώ να οδηγήσω χωρίς αθλητικό, με την καμία όμως. Αλλά παίρνω μαζί μου σάγιο ραρίτσες γιατί δεν γίνεται να είμαι και με το κλειστό παπούτσι. Άρεσε πάρα πολύ η ιδέα της πισίνας, από μικρό παιδί μου άρεσαν οι πισίνες. Μισό λεπτό λίγο να βάλω την μπλουζίτσα. Έλα να με τζα. Δεν πήγα καθόλου πισίνα γιατί είχαμε κορονοϊό. Όχι φέτος που δεν έχουμε κορονοϊό. Αλλά εντάξει τώρα μια πισινούλα το θέλω. Γιατί να σου πω την αλήθεια. Γιατί δεν κατουράνε μέσα στη θάλασσα. Δεν μπορείς να κατουρήσεις και από τη θάλασσα. Οχ, τι λέω καλέ. Δεν μπορείς να κολλήσεις μέσα στη θάλασσα από τα κάτουρα των άλλων. Ποπαϊδία, πολύ κρίτσι αυτό που φαίνεται. Αλλά θέλω να σου πω ότι η πισίνα είναι λίγο πιο επικίνδυνη από τη θάλασσα. Όμως never mind. Λοιπόν, ένα καφέ τώρα θα ήθελα για να ξυπνήσω, γιατί έχουμε 10 παρά 20 ραντεβού κάτω από τη γέφυρα. Κάτω από τη γέφυρα. Είναι στο νοσοκομείο της Καβάλας. Εκεί πέρα θα μαζευτούμε όλοι για να ξεκινήσουμε. Θα είμαστε πολλές οικογένειες με παιδιά. Αυτά. Λοιπόν, οπότε θα σας αφήσω να ετοιμαστώ και πάμε.
Και πάμε λίγο να σου δείξω τι παίρνω στην τσάντα μου, είτε για τη θάλασσα είτε για την πισίνα τώρα που θα πάμε. Όπως και δείτε, πετσετούλα, ακριβώς στο βάθος έχω βάλει τις αλαξιές μου. Σιγά τώρα μην σου δείξω το υπέρλαμπρο βρακάκι μου. Λοιπόν, και πάμε προς τα πάνω. Λοιπόν, παίρνω μία κρέμα μαλλιών χωρίς ξέβγαλμα από Botanic Therapy, την παίρνω χρόνια. Αλλά αυτή τη συγκεκριμένη μυρωδιά την πήρα πρώτη φορά και δεν βρήκα αυτή με το αργανέλαιο. Λοιπόν, όπως και δείτε, απαραίτητο details είτε στη θάλασσα είτε στην πισίνα, Dove αποσμητικό, καρύδα, είναι τέλειο άρωμα, εννοείται πορτοφόλι, δίπλωμα, ταυτότητα. Λοιπόν, και σε αυτό το διάφανο τσαντάκι θα πάρω το καροτέρ μου με άρωμα καρύδα. Λοιπόν, λέω, πήρα αυτό για την αμμονία, μέσα στην πισίνα, που κυκλείεται λίγο. Άμα μας τσιμπήσει κάτι να έχουμε να βάλουμε after nip και για τα παιδιά αλλά και για τους ενήλικες, τώρα στην πισίνα μόνο σφίγγες, γιατί οι τσούχτρες αποκλείεται. Αντιλιακή προσώπου, γαλάκτωμα και μπορεί, 30% από ΑΠΒ και το καροτέλ σας το έδειξα, εννοείται θα πάρω και την χτενούλα μου. Αυτά. Έτοιμη που λέτε, έβαλα και εγώ την κραγιονάρα μου. Πάω τώρα να φτιάξω και ένα καφεδάκι. Έχει τη ζέστη και ακόμα η ώρα είναι 9:20. Και τώρα κάπου εδώ θα γίνω σαν το φίπστερ που λέει: Ελά, μέσα μου αεράκι, αγοράκι όμορφο. Όχι, λέμε αργό. Οκ, εντάξει. Έχει ζέστα. Θα βγάλουμε την μπέμπελη σήμερα. Ειλικρινά. Είναι τελείως πισινή. Πώς θα ήταν δηλαδή? Στο Ποσειδόνιο, τελικά δεν είναι μέσα στο δράμα. Αν κάνουμε vlog είναι εδώ πέρα. Στο, πού είναι ακριβώς, στον ο δρόμος προς Σέρες. Προσωτά. Δράμα. Προσωτσάρι λοιπόν. Και καλή διασκέδαση. Κοίτα Μάρια από εδώ. Ποιο κουβά? Ποιο κουβά ρε παιδιά, τι γίνεται? Θα φάω πέφτει Ελεύθερη.
Και hello again και κοίτα εδώ πέρα πως έχουν τα πράγματα. Σαν ψημένη γουρνοπούλα είμαι. Εδώ κοίτα μαύρισμα. Oh fire! Εδώ κοίτα το παιδί μου πως έγινε. Εδώ κοίτα εδώ. Παιδιά, κάηκα. Oh my goodness, sorry για την εμφάνιση φιλενάδα. Έχω καίγεται, μην σου πω τι καίγεται τώρα αυτή τη στιγμή. Νερό, οπωσδήποτε. Ενυδατωθεί το είναι μου. Και όπως και δίποτε φιλενάδα after sun, το οποίο είναι από αιώλια, γιαούρτι, αγγούρι, αλόι, face and body. Λοιπόν, έλα φιλενάδα, άνοιξε γιατί δεν μπορώ. Παιδιά, και δεν ανοίγει. Αχ. Εντάξει. Αχ. Εντάξει παιδιά, το χλώριο αυτό έχει. Ήτανε φανταστικά. Είναι ένας χώρος όπως είδατε μικρός, αλλά εδώ πέρα για τους καβαλιώτες είναι όαση. Πού να τρέχουν τώρα στην Σαλόνικα. Είναι φτηνά, είναι 7 ευρώ η είσοδος, αλλά νομίζω από 2 χρονών μέχρι 5 χρονών είναι τζάμπα. Μέσα μπορείς να φας, να πιεις. Σχετικά φτηνό μπορώ να σου πω. Μια χαρά όλα. Είναι έξω από τη Δράμα, περνά στο Δοξάτο Δράμας. Είναι μια περιοχή που δεν θυμάμαι τώρα, αλλά θα σας τα έχω εδώ πέρα. Λοιπόν, δεν θα βάλω στο πρόσωπο, θα βάλω και στα πόδια. Και για να κλείσουμε αυτό το blog, έχω να σου πω ότι θα ενυδατώσω τη μούρη μου με μασκούλα. Είναι από Γκαρνιέ, έχει υαλουρονικό μέσα, αλόι βέρα. Ό,τι καλύτερο για αυτή τη στιγμή που καίγεται. Μη σου πω τι. Με το δόντι μου φύγε. Λοιπόν. Οπότε φιλενάδα θα βάλω τώρα τη μάσκα για να μην τρομάξεις, έχω να σου πω, μην ξεχνάς να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου, subscribe, να χτυπάς και το κουδουνάκι να σου έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις για το πότε η Μπέλα Μέρια ανεβάζει καινούριο βίντεο, να με ακολουθείς στα social media. Γιατί έγινε αυτό, είναι τίγκαστο ή αλλορονικό, μου αρέσει αυτή τη στιγμή, θέλω μια super ενυδάτωσάρα. Είναι υφασμάτινη και έχει κολλήσει ο διάολος εδώ πέρα. Τέλος πάντων, έλα μάνα μου, άνοιξε το. Τρέχουν εδώ πέρα τα ζουμιά, γίνεται χαμός. Αλλά δεν με νοιάζει. Έλα, έλα. Φίλε, εντάξει, η όαση της όασης. Ο όαση. Κάτι τέτοιες ώρες. Πω, παιδιά. Παιδιά, έχει τσουρουφλιστεί τόσο έντονα το πρόσωπό μου που αυτή τη στιγμή τσούζω. Δεν με νοιάζει τώρα, τσούζω, ξετσούζω εδώ πέρα. Μεταξύ είμαι σαν γουρούρι. Λοιπόν. Πω, παιδιά, τίγκα στο υαλουρονικό, τίγκα όμως. Και είναι δροσερή γιατί την είχα και στο ψυγείο. Αυτά είναι. Καλά, δεν τόλμησα. Κάτσε να βάλουμε και εδώ πέρα. Ή αλλορονικό, δεν τόλμησα να κάνω scrub με τίποτα. Με τίποτα, ποδιά, τέλειο. Εμένα αυτό τώρα με τσούζει. Δεν θα πρέπει να με τσούζει. Ή επειδή έχω πολύ κάψω, αυτή τη στιγμή πάνω στη μούρη, εγώ, ό,τι και να βάλω, τσουρφλίζομαι. Ω, τώρα έχω πρέπει να τη βγάλω. Ρε παιδιά, τσούζει αυτό. Ω, είναι καλό. Εν τω μεταξύ, και το after sun που έχει αλόι μέσα και αγκούρια και αυτό με τσούζει. Ρε λέτε να πάθω κάτι. Λοιπόν, μετά εγώ το έβγαλα λίγο, ξεπλήθηκα. Πέρασαν 5 λεπτά, άρχισα λίγο έτσι να είμαι λίγο καλύτερα και την ξαναέβαλα. Οπότε φοβήθηκα, μην γίνω και τούμπανο. Τέλος πάντων είμαι πάρα πολύ καλά όμως. Αυτά φιλενάδα, με αυτήν την τέλεια μούρη, σε αποχαιρετώ και θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά, γεια σου!